Τη ζητήθηκε ένα πρόγραμμα και χτες υπήρξε μια πολύ σημαντική ψηφοφορία, μαζική ψηφοφορία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που προτείνονται. Αυτό είναι και μια ευρωπαϊκή δέσμευση. Θα διαδραματίσουμε σήμερα το ρόλο μας. Οι θεσμοί, η επιτροπή θα αποφανθούν. Βλέπουμε μεταρρυθμίσεις που θα αποτελέσουν μια βάση για διαπραγματεύσεις επί τη βάση ενός νέου προγράμματος. Έτσι πρέπει να αρχίσουμε αυτή τη συνάντηση. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και χρειάζονται αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις που θα είναι κατάλληλες, θα εγκριθούν από τις ελληνικές αρχές και αυτές πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα. Οι μεταρρυθμίσεις είναι το κλειδί για το λιγότερο κίνδυνο. Οι μεταρρυθμίσεις είναι το κλειδί για να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε ένα πρόγραμμα. Οι μεταρρυθμίσεις είναι το κλειδί για να μπορέσουμε να διευθετήσουμε το ζήτημα του χρέους. Όλα εξαρτώνται από αυτό. Γι' αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο η ελληνική κυβέρνηση, οι ελληνικές αρχές να δερμευθούν με τρόπο συνεκτικό και γρήγορο. Και να τονίσω επίσης ότι από τη μία πλευρά υπάρχει μια πολιτική χειρονομία, αλλά υπάρχει και μια θέληση η οποία θα διατραλωθεί έτσι ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Η Ελλάδα τώρα έχει υποβάλει μεγαλύτερες προτάσεις. Αυτό το οποίο λείπουν είναι ακόμα μερικές λεπτομέρειες και θα πρέπει και αυτό το οποίο προτίθηκε θα πρέπει να υλοποιηθεί κιόλας. Εδώ και 5 χρόνια στέλνονται τέτοιες λίστες και τέτοιοι κατάλογοι. Ο προσανατολισμός των μέτρων είναι ο πιο σωστός. Υπάρχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι μεγάλο και θα πρέπει να υπάρξει και μια εγγύηση για το ότι θα υπάρχει μια άμεση υλοποίηση όλων αυτών των μέτρων τα οποία υποβλήθηκαν. Λοιπόν, είδαμε τις δηλώσεις.